Απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο Επικρατείας τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν καταθέσει οι δημότες της Κορίνθου ενάντια στις πεζοδρομήσεις στο κέντρο. Για άλλη μια φορά δικαιώνεται αυτή η δημοτική αρχή, δηλώνει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός. Μας κοινοποιήθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούσε την προσφυγή που είχαν κάνει οι συμπολίτες μας ενάντια στις πεζοδρομήσεις του κέντρου της πόλης Κορίνθου. Η συζήτηση έγινε σε συνεδρίαση στις 23 Φεβρουαρίου. Η απόφαση μας κοινοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες και με την απόφαση απορρίπτονται τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία είχαν κατατεθεί και μάλιστα υπάρχει και αναφορά ότι η ίδια η κύρια προσφυγή δεν θα έχει καμία τύχη, έτσι το ερμηνεύω εγώ, γιατί συγκεκριμένα λέει ότι οι λόγοι οι οποίοι αναφέρονται είναι προδήλως μη βάσιμοι. Άρα και η κύρια προσφυγή θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Για άλλη μία φορά δικαιώνεται αυτή η δημοτική αρχή και αποδεικνύεται στην πράξη ότι το έργο αυτό σχεδιάστηκε και η δημοτική αρχή έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να υπάρχει η νομιμότητα 100%. Άλλωστε αυτή η νομιμότητα είχε εξεταστεί και από το ελεκτικό συνέδριο, γιατί το έργο ήταν πολύ μεγάλο, ήταν συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων και είχε υποστεί προσυμβατικό έλεγχο πριν δοθεί εντολή στον εργολάβο να ξεκινήσει εργασίες. Εμείς κάναμε μια μεγάλη παρέμβαση στο κέντρο της πόλης Κορίνθου. Την κάναμε και αλλάξαμε τη φυσιογνωμία της πόλης, αλλάξαμε αν θέλετε τη ροή της ιστορίας της πόλης της Κορίνθου. Και αυτή η αλλαγή αποδεικνύεται για άλλη μία φορά ότι έγινε μέσα στην νομιμότητα και όχι παράνομα όπως κάποιοι ισχυριζόντουσαν εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Θα κάνει κάποια συζήτηση τώρα από εδώ και πέρα για δήμαρχε με τους καταστηματάρχες. Εγώ πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός και όσο τα έργα ολοκληρώνονται, όλο και πιο πολλοί στηρίζουν αυτή την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτή η παρέμβαση γίνεται όχι μόνο για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, γίνεται για αναπτυξιακούς λόγους, θα βοηθήσει τα ίδια τα καταστήματα, θα βοηθήσει την ίδια την οικονομία της πόλης της Κορίνθου και όλο ελάχιστοι είναι αυτοί που απομένουν να πολεμάν αυτές τις πεζοδρομήσεις, γιατί όλοι σιγά σιγά έχουν αντιληφθεί ότι οι πεζοδρομήσεις έγιναν και λειτουργούν για τον καλό όλων των Κορινθίων. Κύριε Δήμαρχε, ένα ευχάριστο πάλι για εσείς, πάλι άλλη μια φορά σήμερα, ήρθε το μεγάλο το πλοίο με τους τουρίστες στο λιμάνι της Κορίνθου. Και όπως βλέπουν τα ταξί, τα καταστήματα και τα λεωφορεία δουλεύουν σήμερα. Έχω την αίσθηση ότι χωρίς να έχουμε κουβεντιάσει μεταξύ μας, απαντώ και στο ερώτημα αυτό, συνεχίζοντας την τοποθέτησή μου για τις πεζοδρομήσεις της πόλης Κορίνθου. Ένα ερώτημα σε όλους αυτούς που πολέμησαν τις πεζοδρομήσεις. Όταν κατεβαίνουν από ένα πλοίο 1500 άτομα που θέλουν να περάσουν όμορφα κάποιες ώρες εδώ στην πόλη της Κορίνθου, αν δεν υπήρχαν οι πεζοδρομήσεις, πού θα πηγαίναμε αυτά τα 1500 άτομα και τι άποψη θα είχαν για την πόλη της Κορίνθου όταν δεν θα έβρισκαν ούτε ένα σημείο να κάτσουν. Ένα σημείο να ευχαριστηθούν την παραμονή τους στην πόλη της Κορίνθου. Τώρα κατεβαίνουν, εγώ μίλησα με πολλούς από αυτούς κατά την προηγούμενη επίσκεψη, είναι ενθουσιασμένοι, τους αρέσει η πόλη της Κορίνθου, πέρασαν καλά κατά την προηγούμενη παρουσία εδώ του Κουραζερόπλου. Πιστεύω ότι και οι επόμενες προσεγγίσεις του Κουραζερόπλου θα κατεβάσουν κόσμο, ο οποίος θα αφήσει αρκετά χρήματα, όπως έγιναν και την προηγούμενη φορά, αρκετά χρήματα στην τοπική οικονομία που τα έχουμε ανάγκη.